Ακριβώς, Κριστίνα, έγινε αισθητός σε πολλές περιοχές του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης, η δόνηση αυτή, αλλά και σε άλλες περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας. Η κύρια δόνηση, όπως φαίνεται μέχρι τα στοιχεία που έχουμε μέχρι αυτή την ώρα, ήταν αυτή που σημειώθηκε στις 11 και 21 το πρωί. 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ ήταν ο κύριος σεισμός. Ακολούθησαν τρεις δονήσεις, τρεις μετασεισμοί για την ακρίβεια. Ναι. Ο μεγαλύτερος είχε μέγεθος 3,7. Οι άλλοι δύο ήταν 3,4 και 2,2. Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε από τους σεισμολόγους 30 χιλιόμετρα μακριά από τη Θεσσαλονίκη, στην περιοχή των Λιμνών, κοντά στα χωριά Ασκός και Προφήτης και Ευαγγελισμός. Είναι μια περιοχή με υψηλή σεισμικότητα. Από εκεί, να θυμηθούμε, προήλθε και ο μεγάλος καταστροφικός σεισμός που έπληξε τη Θεσσαλονίκη πριν από ακριβώς 40 χρόνια. Για την ακρίβεια, είμαστε σχεδόν 5 μέρες μετά την θλιβερή εκείνη επέτειο. Και κατά σύμπτωση, ο σεισμός προήλθε από την περιοχή αυτή. Και έχουμε δίπλα μας, όπως είπες και εσύ, τον κύριο Σκορδίλη, να μας απαντήσει κατά πόσο πρέπει να μας ανησυχεί αυτή η δόνηση των 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε το πρωί. Να σας πω, θα πρέπει να το δούμε λίγο ρεαλιστικά. Δηλαδή, όπως έχουμε πει και άλλες φορές, η περιοχή στην οποία εκδηλώθηκε ο σεισμός αυτός είναι η Μυδονία Λεκάνη, είναι ο χώρος ανάμεσα στη λίμνη Βόλβη και Λαγκαδά, η οποία αυτή είναι μια τεκτονική λεκάνη που ανήκει στη γνωστή σερβομακεδονική σεισμική ζώνη. Είναι μια ζώνη που παρουσιάζει την υψηλότερη σεισμικότητα στον βορειοελλαδικό χώρο. Επομένως, υπ' αυτή την έννοια, ένα σεισμός της τάξης μεγέθους 4,2 δεν θα πρέπει να αποτελεί έκπληξη ή κάποιο ιδιαίτερο γεγονός. Βέβαια, κάποιος μπορεί να το δει και από μια άλλη οπτική γωνία, λέγοντας ότι σε μια περιοχή υψηλής σεισμικότητας ένα σεισμός 4,2 σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητος. Επομένως, εκείνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι ως μέγεθος και ως χώρος που εκδηλώθηκε ο σεισμός αυτός, είναι κάτι που δικαιολογείται απόλυτα. Όσον αφορά την εξέλιξη, είναι πολύ νωρίς. Είναι λιγότερο από 2 ώρες μετά την εκδήλωση σεισμού. Συνήθως χρειαζόμαστε δεδομένα περίπου 1 με 2 24 ώρων για να έχουμε μια αντικειμενική εικόνα της συγκεκριμένης σεισμικής διέγερσης. Παρ' όλα αυτά, η μέχρι τώρα εικόνα που έχουμε είναι μάλλον αισιόδοξη. Μικρή μετασεισμική δραστηριότητα, μόνο 3 μετασεισμοί που αναφέρατε κι εσείς, και ο χώρος που έχει διαγερθεί παραμένει ο συγκεκριμένος χώρος που εκδηλώθηκε ο σεισμός των 4,2. Κύριε Σκορδίλη, δεν έχουμε άλλους μετασεισμούς από εδώ και στο εξής? Όχι. Εκτός από αυτούς τους τρεις που αναφέραμε, δεν έχουμε κάποια άλλη καταγραφή. Κύριε Σκορδίλη, έχετε μάθει να απαντάτε στις ερωτήσεις πριν σας τεθούν. Είστε πολύ έμπειρος στο θέμα αυτό. Ήταν πολύ αναλυτική πραγματικά η πρώτη σας τοποθέτηση και πολύ σημαντική. Είναι όμως έτσι, ξέρετε, έχουμε συνηθίσει να ακούμε στη θεωρία ότι πρέπει να είμαστε συνηθισμένοι σε σεισμούς εδώ στην χώρα μας. Όταν όμως κουνιόμαστε, η ανησυχία είναι λίγο μεγαλύτερη. Είναι καλό το σημείο, είναι καλό το γεγονός ότι υπάρχει μία ύφεση στους μετασεισμούς σε σχέση με το 4,2, αν εκτιμήσουμε ότι αυτός είναι ο κύριος σεισμός σήμερα. Ναι, ασφαλώς. Είναι μια αισιόδοξη εικόνα που έχουμε αυτή τη στιγμή, αν και όπως σας είπα είναι πολύ νωρίς. Νομίζω ότι τέτοιοι σεισμοί συνήθως δεν εξελίσσονται σε κάτι χειρότερο, αλλά μπορούν κάλλιστα να αποτελέσουν αφορμή για να σκεφτούμε ίσως κάποια πράγματα, για να πάψει κάποιος ίσως εφησυχασμός του κόσμου. Να πούμε λοιπόν ότι, δεδομένου ότι ζούμε σε μια χώρα με υψηλή σεισμικότητα, μια χώρα που κατέχει την πρώτη θέση στην Ευρώπη από άψη σεισμικότητας και μια χώρα στην οποία έχουμε τουλάχιστον ένα σεισμό πάνω από 6 κάθε χρόνο, καταλαβαίνετε ότι δεν δικαιολογείται η αμάθεια ή έστω η απειρία. Θέλω να πω λοιπόν ότι έξω από την οποιαδήποτε κεντρική εξουσία θα πρέπει και η περιφερειακή διοίκηση αλλά και ο κόσμος, ο καθένας, ο πολίτης, η οικογένεια θα πρέπει να δραστηριοποιείται και ίσως τέτοιου είδους σεισμοί είναι μια καλή αφορμή να τους ξυπνούν λίγο κάποιες ανησυχίες με την έννοια του ότι είναι καλύτερα να προετοιμαστούμε σε περίπτωση που κάποτε χρειαστεί να αντιμετωπίσουμε κάποιο ισχυρό σεισμό. Και το λέω βέβαια υπό το πρίσμα αυτού που σας είπα πριν, ότι είμαστε σε μια χώρα με υψηλή σεισμικότητα, με τουλάχιστον ένα σεισμό πάνω από 6 κάθε χρόνο. Υπ' αυτή την έννοια, λοιπόν, τέτοιου είδους σεισμοί, άσχετα αν θα εξελιχθούν ευμενώς ή μη, με κάτι δυσάρεστο ή όχι, μπορούν να αποτελέσουν κάλλιστα αφορμή για να μπορέσουμε λίγο να αναπτύξουμε την προληπτική, αν θέλετε, αντισεισμική πολιτική, είτε σε επίπεδο ατόμων, είτε σε επίπεδο κοινωνίας ευρύτερα, είτε και σε επίπεδο περιφερειακής κεντρικής εξουσίας. Κύριε Σκορδίλη, με αφορμή και τα 40 χρόνια που συμπληρώθηκαν από τον μεγάλο σεισμό στην Θεσσαλονίκη, έγινε και πάλι συζήτηση
για το πώς κατασκευάζονται τα κτίρια, για την αντισεισμικότητα. Επειδή είστε μέσα σε αυτό το κλάδο και παρακολουθείτε κι εσείς όλα αυτά που συμβαίνουν και στις κατασκευές των κτιρίων, εκτιμάτε ότι είμαστε σε καλό έτσι δρόμο? Αν κάνουμε μία σύγκριση με το τι αντιμετωπίσαμε το 78, θα πω ότι έχουμε βρεθεί πολύ, πολύ μπροστά. Είμαστε πολύ καλύτερα, ασφαλώς, σε σχέση με το 78, μία εποχή όπου, μια και έγινε η αναφορά στο σεισμό αυτόν 40 χρόνια πριν, κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε ένα σεισμό ποιοι, μια προετοίμαστη πολιτεία και άνθρωποι, κάτοικοι, οι οποίοι δεν είχαν σχεδόν καμία ενημέρωση για το πώς πρέπει να συμπεριφερθούν σε περίπτωση ενός ισχυρού σεισμού. Από τότε ως τώρα φυσικά τα πράγματα βελτιωθήκαν, έχουμε καλύτερη αντισεισμική πολιτική, έχουμε ένα πολύ καλό αντισεισμικό κανονισμό, έχουμε μηχανισμούς οι οποίοι δραστηριοποιούνται μετά από κάποιο σεισμό, ούτως ώστε να επέμβουν και όσο γίνεται να περιορίσουν, να μετριάσουν τις επιπτώσεις ή δυνατόν του σεισμού. Εκείνο που χρειάζεται όμως, κατά την προσωπική μου άποψη, είναι πρόληψη. Νομίζω ότι ο καλύτερος τρόπος να αντιμετωπίσουμε τον σεισμό, δεδομένου ότι η βραχυπρόθεσμη πρόγνωση δεν μπορεί να γίνει παγκόσμια, το ξέρουμε, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να έχουμε όσο γίνεται μια καλύτερη προετοιμασία, ούτως ώστε αν και όταν εκδηλωθεί ένα σεισμός, που κάποια στιγμή θα εκδηλωθεί, να έχουμε τις λιγότερες δυνατές επιπτώσεις. Να ξέρει ο κόσμος τι πρέπει να κάνει, να ξέρει πού θα πάει να συγκεντρωθεί. Το πολύ απλό το έχω πει και άλλες φορές και ίσως καμιά φορά γίνομαι και γραφικός επαναλαμβάνοντας το ίδιο πράγμα, αλλά σκεφτείτε ότι όταν εκδηλωθεί ένας ισχυρός σεισμός σε μία πόλη, το πρώτο που θα συμβεί είναι να μποτιλιάρουν οι δρόμοι γιατί ο καθένας θα πάρει το αυτοκίνητό του να βγει έξω, και το δεύτερο είναι να έχουν πέσει τηλεπικοινωνίες γιατί θα παίρνουν όλοι τηλέφωνα. Επομένως, πείτε μου έναν τρόπο πώς θα βρεθούν τα μέλη μιας οικογένειας μετά από ένα σεισμό όταν δεν έχουν προσυνεννοηθεί σε περίπτωση σεισμού. Σε ποιο χώρο συγκέντρωσης θα βρεθούν? Υπάρχουν αυτοί οι χώροι συγκέντρωσης? Επόμενο βήμα, επόμενη ερώτηση. Επαρκούν για μια πόλη, για ένα πολυδομικό συγκρότημα σαν αυτό της Θεσσαλονίκης, που αν το αθροίσουμε συνολικά είναι πάνω από 1 εκατομμύριο κάτοικοι? Καταλαβαίνετε, πρακτικά ερωτήματα τα οποία τίθενται με την ευκαιρία τέτοιων μικρών έστω γεγονότων, ευτυχώς μη καταστροφικών, που πρέπει όμως να μας ξυπνάνε για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε κάποιον ισχυρό σεισμό, αν και όποτε εκδηλωθεί.